Όταν ο Υπουργός Εργασίας δηλώνει πως πρέπει να στηθεί μνημείο στον άγνωστο εργοδότη γιατί αυτός υποφέρει και ταλαιπωρείται στη σημερινή Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνει μέτρα άγριας λιτότητας, τότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουμε μπει για τα καλά στη ζώνη του λυκόφωτος. Τώρα, πώς γίνεται από τη μια το στήσιμο στον άγνωστο εργοδότη και από την άλλη να είναι φιλεργατικό το νομοσχέδιο, αυτό μόνο στο μυαλό του κ. Γεωργιάδη μπορεί να έρθει σε λογαριασμό. Ένα φιλεργατικό νομοσχέδιο κομμένο και ραμμένο στα συμφέροντα της εργοδοσίας. Είναι, όπως και να το κάνουμε, παγκόσμια πρωτοτυπία, θήτης και θύμα, να είναι και τα δύο στοιχισμένα. Μιλάμε τώρα για να σοβαρευτούμε για το ξεκλήρισμα και τη φτωχοποίηση ενός ολόκληρου λαού. Για την νομιμοποίηση της αντίληψης ότι το 2023 ένας εργαζόμενος πρέπει να δουλεύει 13 ώρες την ημέρα για να μπορέσει να ζήσει με αξιοπρέπεια αυτός και η οικογένειά του. Ποινικοποιείται ακόμη περαιτέρω το δικαίωμα των εργαζομένων να αγωνίζονται και να απεργούν, διώκοντας και φυλακίζοντας με τη λογική του αυτόφουρου εργαζόμενους που απεργούν για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Καταργούνται οι γιατροί εργασίας την ώρα που πληθαίνουν τα εργατικά ατυχήματα, τα δυστυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες. Πολλά δεινά μαζεμένα σε ένα νομοσχέδιο οδή στην ευελιξία για ένα λαό που πέρασε και περνάει τα πάνδυνα διαπυρός και σιδήρου. Αυτό όμως το οποίο θα ήθελα να εστιάσω σήμερα έχει να κάνει με ένα πολύ σοβαρό και πολύ ευαίσθητο θέμα και αυτό είναι η προστασία της οικογένειας, γιατί αυτό το νομοσχέδιο τελικά θα επιφέρει τη διάλυσή της. Θα δούμε οικογένειες με αόρατους γονείς. Στην καλύτερη περίπτωση με γονείς εκ περιτροπής λόγω ασταθούς ωραρίου, αναλώσιμους γονείς. Πριν όμως από αυτό, μερικές επισημάνσεις για αυτό που θα γίνει τελικά η χαρά των δουλεμπορικών γραφείων, εκεί όπου χιλιάδες εργαζόμενοι θα περιμένουν πάνω από το τηλέφωνο για να μάθουν αν και πού θα κάνουν μεροκάματο την επόμενη μέρα ή για το πώς θα προσθέσουν μερικές επιπλέον ώρες δουλειάς στο 8ωρο για λίγα περισσότερα ευρώ στο μισθό τους, σμπαραλιάζοντας κάθε έννοια σταθερού εργάσιμου χρόνου. Έχουν σύσκεψη δίπλα. Παρακαλώ. Ένα ακόμα προμελετημένο έγκλημα. Με αυτή τη βαρβαρότητα έχει να αναμετρηθεί η εργατική τάξη. Με το σύγχρονο εργασιακό μεσαίωνα που συναντιέται με τα συντρίμμια στις ζωές των πολλών, έχοντας κοινό υπόβαθρο τα κέρδη των λίγων. Αναρωτηθήκατε, με τα 800 ευρώ μέσο μισθό και την ακρίβεια που τσακίζει, πώς ακριβώς θα ζήσει μια οικογένεια με παιδιά, πώς και πότε ακριβώς θα ασχοληθούν με τα παιδιά οι γονείς που θα δουλεύουν μέρα νύχτα. Όταν θα έχουν μετατραπεί ώστε 74 χρόνια τους σε ευέλικτες μηχανές παραγωγής χωρίς δικαιώματα μέχρι να παραδώσουν το πνεύμα τους. Η κυβέρνηση θέλει να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου για αυτό το νομοσχέδιο, να καταστήλει κάθε φωνή που αντιστέκεται και καταγγέλει αυτόν τον εργασιακό όλεθρο. Προβλέπονται μάλιστα βαρύτατα πρόστιμα και ποινή φυλάκιση σε όσους εμποδίζουν απεργοσπάστες. Όλα αυτά δε που επικαλούνται περί ελευθερίας της επιλογής από τον εργαζόμενο, στην ουσία σημαίνουν ή δουλεύεις ένα οκτάωρο και πεινάς, ή δουλεύεις δύο οκτάωρα και φεύγεις πριν την ώρα σου. Περί αυτής της ελευθερίας πρόκειται. Με αυτό το σκεπτικό προστατεύουν την ελληνική οικογένεια. Με τα παιδιά να μην βλέπουν τους γονείς τους ή να τους βλέπουν και αυτοί να είναι εξουθενωμένοι και διαλυμένοι, κομμάτια από την κούραση και την απελπισία, χωρίς καμιά αντοχή και διάθεση να ασχοληθούν με παιδιά, σπίτι και οικογένεια. Χωρίς δύναμη να χαμογελάσουν και χωρίς τη δυνατότητα να περάσουν λίγο έστω ποιοτικό χρόνο μαζί τους. Ποιος γονιός μετά από 15 ώρες χωρίς διάλειμμα, γιατί πρέπει να μετράμε και το χρόνο του πηγενέλα, αφού ακόμα δεν έχει προβλεφθεί ο διακτηνισμός των εργαζομένων, και με ποιο κουράγιο μπορεί να αφιερώσει χρόνο σε παιδιά και σύντροφο, με ποιες αντοχές. Αυτή είναι όμως η πραγματικότητα που ζουν και θα ζουν χιλιάδες οικογένειες. Οι γυναίκες που είναι και μητέρες και που πασχίζουν να επιβιώσουν σε αυτή την κινούμενη άμμο της ευελιξίας, βλέπουν τους μισθούς τους να μετατρέπονται σε ψίχουλα, τη ζωή τους σε μάταιο αγώνα δρόμου και τα σπίτια τους να διαλύονται με τον πόλεμο που τους έχει κηρύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι αστικές κυβερνήσεις.
ανοίγει και ο δρόμος για τις απολύσεις των εγγύων γυναικών που μέχρι σήμερα προστατεύονταν. Οι γυναίκες, να υπενθυμίσουμε, εξακολουθούν να αποτελούν την πλειοψηφία όσων δουλεύουν με μερική απασχόληση. Αντιστοιχούν στο 54,85% των μερικά απασχολούμενων. Να πούμε πως η μερική απασχόληση συνεπάγεται και μισό ένσημο με συμπίεση δικαιωμάτων, αδειών και επιδομάτων, η χορήγηση των οποίων συνδέεται με προϋποθέσεις ορισμένου αριθμού ημερομισθίων, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερα και μικρότερης διάρκειας επίδομα ανεργίας, να στερεί δηλαδή από τις εργαζόμενες ακόμα και την ελάχιστη αυτή παροχή όταν βρεθούν αντιμέτωπες με την απόλυση ή τη λήξη της σύμβασής τους. Η προσωρινή δουλειά που διακόπτεται από διαστήματα ανεργίας από τη μια ολιγόμενη σύμβαση στην άλλη έχει στερήσει και συνεχίζει να στερεί από τις εργαζόμενες το επίδομα μητρότητας, κοίησης και τουλοχίας, το οποίο επίσης χορηγείται υπό σχετικές προϋποθέσεις. Καμιάς μητέρας και φυσικά κανενός πατέρα δεν αποτελεί ελεύθερη επιλογή και δικαίωμα να τρέχει σε 2 και 3 δουλειές για να συμπληρώσει το πενιχρό εισόδημα που και πάλι δεν φτάνει με την ακρίβεια να οριάζει. Δικαίωμά τους είναι όμως να μπορούν να έχουν μια σταθερή δουλειά με μέτρα προστασίας της μητρότητας, με αξιοπρεπή μισθό που να εξασφαλίσει την κάλυψη των αναγκών τους και της οικογένειάς τους. Δικαίωμά τους είναι να έχουν προσωπικό ελεύθερο χρόνο και ώρες να αφιερώσουν στα παιδιά τους. Δικαίωμά τους είναι να είναι υγιείς και να μην τους μαζεύουν τραυματισμένους και λιπόθυμους τα ασθενοφόρα, να μην πεθαίνουν πάνω στις μηχανές, να μην εξοντώνονται τις αρρώστιες και την κακομεταχείριση στο όνομα της ανάπτυξης των λίγων. Ανθρώπινες ζωές δηλαδή απέναντι σε ένα κράτος που είναι ικανό να προστατεύει τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, αλλά ανίκανο να τις προστατεύει. Ένα κράτος ικανό να απογειώνει τη φορολογία, την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της υγείας, της προσχολικής αγωγής, της ειδικής αγωγής και της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Τελειώνω. Με δεκάδες προμελετημένα εγκλήματα επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά πως μόνο ο λαός σώζει το λαό. Επιβεβαιώθηκε με τις κινητοποιήσεις των ταξικών σωματείων, στις οποίες πρωτοστάτησαν μέλη και στελέχη του ΚΚΕ, της ΚΝΕ και του ΠΑΜΕ, ενάντια στους πληστηριασμούς που έσωσαν λαϊκές κατοικίες, στις πυρκαγιές που με αυτοθυσία έσωσαν ανθρώπους, ζώα και περιουσίες, στις κινητοποιήσεις ενάντια στη βία κατά γυναικών και παιδιών, ενάντια στη σεξουαλική παρενόχληση και την κακοποίηση στους χώρους δουλειάς, στις κινητοποιήσεις για τη σχολική στέγη και τα μέτρα αντισεισμικής και αντιπλημμυρικής προστασίας. Τελειώνοντας, η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη: ανυποχώρητος αγώνας για όσα έχουν ανάγκη σήμερα οι εργαζόμενοι και τους αστερεί η πολιτική του κέρδους. Έχω ένα δευτερόλεπτο ακόμα. Η συλλογική δράση, η διεκδίκηση για όλα αυτά που μας ανήκουν αποτελούν τη μόνη διέξοδο για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση, βία και γυναική ανισοτιμία. Η συσπήρωση των εργαζομένων στα σωματεία, η αλληλεγγύη και η διεκδίκηση των δικαιωμάτων στην εργασία, στη μόρφωση, στην κοινωνική προστασία της μητρότητας, αλλά και στον ελεύθερο χρόνο που μας θερούν οι επιχειρηματικοί κολοσσοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις είναι μονόδρομος. Και αυτό συνέβη σήμερα εκεί έξω στους δρόμους από αυτόν που για τις αστικές κυβερνήσεις ήταν πάντα ο εχθρός λαός.